Νέο ηλεκτροσοκ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο, οπότε έρχονται μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα, όπως ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Τις μεγάλες αυξήσεις, σαν νέα τιμολόγια ρεύματος, πυροδότησε η συνεχής άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου. Μας παίρνει και μας δίνει, μας δουλεύουν δηλαδή. Όλοι τους. Όποιος αντέξει. Δυστυχώς ξεσηκωμός δεν μπορεί να γίνει. Είναι το σύστημα τέτοιο που μόλις ξεσηκωθείς, τάκα, σε αποκεφάλισε. Αδυνατούν οι άνθρωποι να πληρώσουν, οι περισσότεροι δεν έχουν να πληρώσουν. Θα το σε κόβουν το ρεύμα, θα δημιουργεί όλα προβλήματα. Φτώχεια, κακομοιριά, δυστυχία. Άμα χρωστάνε, λέει ένα δις που έχω ακούσει να χρωστάει η ΔΕΗ. Να κάνει να παίρνει η ΔΕΗ από τις ιδιώτες. Ποιο είναι το όφελος δηλαδή να βάλουν αυξήσεις και να βάλουν αυξήσεις τιμή που δεν μπορεί να τα πάρει τα λεφτά πίσω. Δηλαδή. Πόσα τους πλέρωσα όμως. Γύρω στο 1,5 χιλιάρικο. Και πήρα 85 ευρώ. Να πω και ευχαριστώ. Όλο μπαρούφες είναι, όλο ψέματα είναι. Και μη χειρότερα, να λέμε. Οι αυξήσεις ξεπερνούν το 60% καθώς οι χρεώσεις κυμαίνονται από 68 λεπτά τη κιλοβατόρα μέχρι και 1 ευρώ και το μηνιαίο πάγιο από 2 ως 5 ευρώ. Να βοηθήσει το κράτος τη ΔΕΗ και να μην έχει την κιλοβατόρα 32 λεπτά, 32-33 λεπτά η κιλοβατόρα. Είναι πολλά τα λεφτά. Να την κατέβαζε την κιλοβατόρα εκεί που ήταν, 13-14 λεπτά. Να πληρώνουμε το ρεύμα μια χαρά, να μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς. Γιατί να κάνω διακανονισμό να πληρώνω. Εγώ θέλω μια και καλή να πάω να τα δώσω. Μου ήρθε 150 ευρώ, να πάω να δώσω τα 150 ευρώ να φύγω. Όχι να λέω ναι, μα χρωστώ και χρωστώ και χρωστώ, δεν θέλω να χρωστώ. Τα ρεύματα και τα καύσιμα είναι παραμύθια, είναι αλωνό πράξεις. Εγώ έχω βάλει φωτοβολταϊκά και έχω ηρεμήσει. Εγώ είμαι του ήλιου. Για να με ικανοποιήσει εμένα στο ρεύμα πρέπει να μου δίνει το μήνα 200 ευρώ. Τι να πούμε, ληστεύουνε τον κόσμο. Ο λογαριασμός μου ήρθε εμένα τώρα προχθές, μου ήρθε 182. Από πόσο? Από 90. Δεν περιμένουμε τίποτα από αυτούς. Δεν είναι η μάνα. Να τους μαζέψει, να τους βάλει πλαφόν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η κρατική ενίσχυση για το Σεπτέμβριο θα ανέλθει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να καλύψουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της επιπλέον επιβάρυνσης τους επόμενους μήνες. Άρα και τον μήνα Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο η συνολική επιδότηση ήταν 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Από αυτό περίπου 250 εκατομμύρια ήταν τον κρατικό προϋπολογισμό. Τον μήνα Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι η επιδότηση θα πρέπει να προσεγγίσει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτού του ποσού θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό το τελευταίο τετράμινο, όπως παίρνω σύνταξή μου, πάει στο ρεύμα. Πόσο σας ήρθε? Εμένα μου ήρθαν τρεις λογαριασμοί απανωτή. Ο μικρότερος λογαριασμός ήταν 800 ευρώ. Και ο μεγαλύτερος ήταν 1250. Αυτοί ταρπάζουν τα λεφτά. Απλά να με βοηθήσει ο Θεός, μπας τουλάχιστον μας περιτσεύει κανένα φράγκο για να ζούμε, για να τρώμε ένα, τουλάχιστον μια μπουκιά ψωμί. Τα βλέμματα των καταναλωτών είναι στραμμένα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την κρατική επιδότηση, με την ελπίδα να αντισταθμιστούν οι μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.